Τα λέμε εμείς εδώ με την Dumpt, όσοι εσείς βλέπετε γενικότερα τα βίντεο clips. Κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Είμαστε είπες? Και πάλι εδώ. Τα λέμε, λέω. Σκουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού είναι ετσετερά, ετσετερά, ετσετερά. Δεν ξέρεις. Όχι. Ναι. Κουλουπού, κουλουπού είναι ετσετερά. Α, ναι. Κουλουπού, κουλουπού. Κουλουπού. Κάπα λάμδα πει κουλουπού και μαθήματα είναι ελληνικό. Λοιπόν, όχι μόνο είναι ελληνικό, τι λέω. Λοιπόν, κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Είμαστε λοιπόν εδώ με την Dumpt. Προλαβαίνετε λίγα λεπτά έχουν μείνει. Συνεχίστε να στέλνετε γραπτά μηνύματα. Σε λίγο θα παίξουμε και το παιχνίδι μας για να κερδίσετε το With Love, το συλλεκτικό αυτό promo CD single. Έχουμε κάποια μερτό από αυτά να δώσουμε έτσι. Λοιπόν, σας υπόσχομαι δεν είναι μόνο ένα. Είναι περισσότερα τα τελευταία που έχουν μείνει στην EMI, γιατί αυτά φύγαν για τα ραδιόφωνα και τη τηλεόραση γενικώ για του ανθρώπου των media. Dumpt, πες μου, το τραγούδι αυτό. Θα μπει στην ουσία, θα κυκλοφορήσει στο περχόμενο, θα είναι μέσα στο καινούριο σου CD. Ναι, θα είναι στο καινούριο CD. Το οποίο θα κυκλοφορήσει μάλλον αρχές Μαΐου. Θα δούμε. Θα δούμε. Δεν έχεις κάνει τίποτα ακόμα γι' αυτό, δηλαδή. Έχουμε γράψει κάποια τραγούδια. Έχω ξεκινήσει, αλλά τώρα αυτές τις τρεις εβδομάδες λίγο έχουμε σταματήσει καθυστέρηση. Εντάξει, τώρα με την Eurovision φαντάζομαι ότι. Και νομίζω ότι έτσι και τα αποτελέσματα σε ευνοήσουν την Τετάρτη και έχουμε χαρούμενα αποτελέσματα για σένα, νομίζω ότι θα καθυστερήσει κι άλλο. Ό,τι και να γίνει χαρούμενα θα είναι, πίστεψε με. Για σένα εννοείς ότι ναι, okay. Και αυτό είναι πολύ ωραίο που λες πραγματικά. Και το πιστεύω κιόλας ότι το εννοείς. Ναι. Δεν μου λες στο επερχόμενο, στο καινούριο άλμπουμ πάλι ο Πετράκος θα έχει βάλει το χεράκι του. Γιατί δεν με κοιτάς στα μάτια και κοιτάς εκεί. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ότι υπάρχει εδώ πέρα μια. Ότι υπάρχει εδώ πέρα ένα fan club εδώ τη Dumpt και ότι πολλοί ζηλεύουν τον Γρηγόρη, αυτό είναι γεγονός. Αλλά εντάξει. Δεν νομίζω. Λοιπόν, δεν νομίζω το τραγούδι του Γρηγόρης. Γρηγόρης θα γράψει τραγούδι. Σίγουρα μου δεν έγραψε. Αλλά θα ακούσουμε. Περίπου 20 τραγούδια έχουμε βρει αυτή τη στιγμή, αλλά δεν μπορούν να πούν και τα 20 μέσα. Θα διαλέξουμε τα καλύτερα. 20 του Γρηγόρη τραγούδια. Όχι, όχι, γενικά εννοώ, που έχει γράψει και ο Γρηγόρης. Αλλά. Δεν ξέρουμε ακόμα ποια κομμάτια θα είναι τα τελικά που θα πιστεύω πάλι να έχει ντουέτο, έτσι. Όχι, σίγουρα δεν θα έχω. Είπαμε. Να κάνεις και με κανέναν άλλο ντουέτο τώρα, εντάξει. Ξεκίνησες ωραία με τον Μιχάλη Τραϊστάριο, έκανες μετά με τον Πετράκο. Λοιπόν, Γρηγόρη μου, πλάκα κάνω έτσι, το ξέρεις πάρα πολύ καλά αυτό. Λοιπόν, αφού ανέφερα τον Μιχάη, τον Μιχάη δεν προφέρεται, Μιχάη Τραϊστάριου, λοιπόν, ο οποίος είχε ένα super hit πέρσι σαν εκπρόσωπος της Ρουμανίας. Εγώ δεν περίμενα με τίποτα να βγει τέταρτος, τον είχα για πιο ψηλά. Παρ' όλα αυτά, φάνηκε ότι έκανε πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία και στη χώρα μας. Τορνερό, τρομερό. Ένα κομμάτι το οποίο για πρώτη φορά το ακούσαμε και το είδαμε, φυσικά, που αλλού, στην τρίτη απονομή των Mad Video Music Awards. Και τώρα που το σκέφτομαι. Και στα πρώτα μας Mad Video Music Awards ήσουν εκεί μαζί με τον Σταύρο. Με τον Τουέτο, ναι. Πότε θα βγω μόνη μου, Άντε, φέτος, ρε Τάντα μου και εσύ, πότε θα βγεις. Κανονίστε. Με τον Πετράκο. Πάμε παρακαλώ πολύ να δούμε. Το νερό τρομερό.